Φίλοι και φίλες, όσοι είμαστε σήμερα εδώ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα 16 σωματείων και φορέων της Νέας Ιωνίας, διατρανώνουμε σε κάθε κατεύθυνση. Ως εδώ δεν πάει άλλο, δεν σφίγγουμε άλλο το ζωνάρι. Διατρανώνουμε σε όλους τους επίδοξους σωτήρες μας. Δεν θέλουμε άλλο να μας σώσετε. Φτάνει, χορτάσαμε. Παίρνουμε εμείς την κατάσταση στα χέρια μας. Μπαίνουμε εμείς στο προσκήνιο του αγώνα. Αυτό καλούσαμε να κάνουν όλοι όσοι συναντήσαμε στο μεγάλο άνοιγμα που πραγματοποιήσαμε εδώ και σχεδόν ένα μήνα σε όλες τις γειτονιές, τους χώρους δουλειάς, τα σχολεία του Δήμου μας. Όλοι μας λέγανε μπράβο, αλλά πολλοί ταυτόχρονα αναρωτιόντουσαν. Θα βγει κάτι από όλο αυτό? Θα κερδίσουμε κάτι? Θα φέρει αποτέλεσμα? Θα σας ακούσουν, μας έλεγαν οι από πάνω. Απαντάμε κατηγορηματικά. Ναι, νικητής είναι ο λαός όταν παλεύει, όταν αγωνίζεται, όταν θέτει τα αιτήματά του και επιμένει σε αυτά, όταν λειτουργεί δημοκρατικά και συλλογικά μέσα στα σωματεία, στους φορείς, στους συλλόγους, παίρνει το λόγο, συμφωνεί, υλοποιεί τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Νικητής είναι ο λαός όταν μέσα από την πείρα του ξέρει να ξεχωρίζει τους φίλους από τους εχθρούς. Όταν καταλαβαίνει ότι αυτοί οι λίγοι που μας λένε ότι δεν βγαίνει τίποτα αν αγωνιζόμαστε, το λένε ακριβώς γιατί δεν θέλουν να γίνει τίποτα. Θέλουν ακινησία μέσα στο λαό για να θησαυρίζουν ανενόχλητα και να τους λέμε και ευχαριστώ αν μας πετάνε κανένα επίδομα. Λοιπόν, δεν θα συνεχιστεί έτσι η δουλειά. Η δύναμη ανήκει στους πολλούς, στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία που αν το πιστέψει μπορεί να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα. Γι' αυτό και προειδοποιούμε και τους κυβερνώντες, σημερινούς και επίδοξους, όπως και διάφορους άλλους, όπως τη Δημοτική Αρχή που βάζει και αυτή το χέρι της στη χειροτέρευση της ζωής μας. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Είμαστε στην αρχή. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, ο μισθός, η θέρμανση, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, το μέλλον των παιδιών μας, οι ανάγκες μας σαν να ζήσουμε σαν άνθρωποι είναι ισχυρά κίνητρα για να πολεμήσουμε, για να ζήσουμε και να νικήσουμε. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, προσαρμοστείτε, αλλιώς θα πεθάνετε. Μας λένε οι νεκροθάφτες της κυβέρνησης. Μη κάνετε τίποτα, δεν έχει σημασία. Όταν έρθει η ώρα ψηφίστε μας και όλα θα αλλάξουν. Μας λένε οι προηγούμενοι κυβερνώντες, θυμάστε, που θα έβαζαν τις αγορές να χορεύουν. Και τελικά και οι μεν και οι δε θέλησαν να στείλουν το λαό να χορέψει το χορό του Ζαλόγκου. Ούτε θα πεθάνουμε, ούτε μας τρομάζετε με τις απειλές σας για το πιο δύσκολο χειμώνα από το 42. Ούτε κουτόχορτο τρώμε, τους απαντάμε. Άλλωστε και το 42 το λαό δεν τον έσωσε κανένας προστάτης. Αυτοί το είχαν σκάσει για το Κάιρο ή συνεργάζονταν με τον κατακτητή. Το λαό τον έσωσε το ΕΑΜ, όπως λέει και το τραγούδι. Δηλαδή, το λαό τον έσωσε ο ίδιος ο λαός. Και αυτό μπορεί να γίνει και τώρα. Μόνο ο λαός δηλαδή μπορεί να μπει μπροστά, να σαρώσει την αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους υπεύθυνους για την κατάσταση που ζούμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η κατάσταση που ζούμε είναι αφόρητη, από όπου και να την πιάσεις. Οι πολλές περιγραφές περιτεύουν. Αρκεί να δει κανείς την εξής κοροϊδία. Πριν 2-3 χρόνια μας είπαν πως η λύση είναι η πράσινη ανάπτυξη. Ωραίο. Στο όνομα αυτό είπαν στις λαϊκές οικογένειες να βγάλουν το πετρέλαιο και να βάλουν φυσικό αέριο, ότι είναι πιο φτηνό και πιο υγιεινό. Τώρα που σφίξανε τα γάλατα, μας λένε ξανααλλάξτε το, αλλιώς θα πεθάνετε. Πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα δηλαδή, με μόνιμο θύμα τους λαούς που καλούνται να πληρώσουν τους δυσβάσταχτους λογαριασμούς, τη θέρμανση, τη βενζίνη που έχει πάει στο Θεό από το ήδη εξουθενωμένο και καθυλωμένο μισθό μας. Και σαν να μην φτάνει αυτό, μας απειλούν λέγοντας πως θα κόψουμε από τη θέρμανση των σχολείων, από παιδικούς σταθμούς,
τέτοια ευαισθησία. Στα σχολεία οι γονείς καλούμαστε κάθε τόσο να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να έχουμε τα για να έχουν τα παιδιά μας τα στοιχειώδη. Στο σούπερ μάρκετ τι γίνεται, πάμε μέσα και κοιτάμε τις τιμές και μας κοιτάνε και αυτές. Σκέφτεσαι κάθε φορά τι να κόψεις, πού θα βρεις καμιά προσφορά. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε ενίκεια, άλλους λογαριασμούς, φροντιστήρια για τα παιδιά, ο κατάλογος είναι φυσικά μακρύς και το συμπέρασμα όλου του εργαζόμενου λαού το ίδιο. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Και πώς μας απαντάνε, ακούστε, οι εργοδότες όταν τα σωματεία ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας λένε πως υποφέρουν κι αυτοί, πως ζητάνε φτηνό ρεύμα, αλλιώς θα γίνουν λέει απολύσεις, πως πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη για να περάσουμε τον κάβο. Να βάλουμε όλη πλάτη, αυτοί που έχουν βγάλει και για τα τρισέγγονά τους, με εμάς που μετράμε και το ευρώ. Οι κυβερνώντες μας λένε πως η κρίση είναι διεθνής, πως κάνουν ό,τι μπορούν, πράγματι, για να κονομάνει οι καπιταλιστές και για το λαό επιφυλάσσουν ενεργειακή φτώχεια και για όσους αγωνίζονται καταστολή και συκοφαντία. Ο Δήμος μας εδώ πώς απαντάει, αφού βεβαίως πέρσι πήγε να μετατρέψει μια γειτονιά σε σκουπιδότοπο, μια ανάσα από σχολεία και νηπιαγωγεία και ανεπιτυχώς φυσικά προσπάθησε να βάλει τη μια γειτονιά να μαλώνει με την άλλη. Πήρε το μάθημά της. Αποτρέψαμε αυτή την εξέλιξη με το μαζικό και ενωτικό αγώνα μας. Τώρα κάνει αυξήσεις, ακόμα και για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των παιδιών. Δεν μειώνει φόρους, τέλη και τροφεία που αποτελούν επιπλέον δυσβάσταχτα φορτία για τη λαϊκή οικογένεια. Δεν λέει κουβέντα όταν συγχωνεύονται τάξεις σχολείων. Σφυρίζει αδιάφορα για το πολύ σοβαρό θέμα στο Δήμο μας με το κέντρο υγείας που απειλείται με έξωση, άρα και με συρρήκνωση των υπηρεσιών του. Όταν τους λέμε τι είναι αυτά που κάνετε, μας λένε πως φταίει το κεντρικό κράτος. Ναι, αλλά την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων τη στηρίζετε με τα μπούνια κι εσείς. Άρα αφήστε τα ψόφια. Είστε συνένοχοι για την κατάσταση που ζει ο λαός. Πράγματι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ποιος θα μας προστατέψει από τους προστάτες, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς. Άρα, μπαίνουμε μπροστά. Διεκδικούμε τα αυτονόητα, που όμως δεν είναι καθόλου τέτοια με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Δεν πέφτουμε στη λούμπα ότι τάχα κάποιος μπορεί να κάνει τους λύκους πρόβατα. Πολεμάμε τον αντίπαλό μας με ενότητα, οργάνωση και πείσμα. Διεκδικούμε δραστική μείωση και πλαφών στα τιμολόγια του ρεύματος, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Κόβουμε το χέρι σε όποιον πάει να κόψει ρεύμα σε εργαζόμενους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέροχους λογαριασμούς. Γενναία μείωση των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης. Απαιτούμε ειδικά από το Δήμο έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές, εξασφάλιση μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και του υπόλοιπου βοηθητικού προσωπικού, επιχορήγηση στα αθλητικά σωματεία, καμία αύξηση, αντίθετα μείωση των τροφίων, των τελών και των φόρων. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμπρός όλοι στον αγώνα, όλοι στη μάχη. Σήμερα θα συνεχίσουμε την κινητοποίησή μας με πορεία στο Δημαρχείο. Από αύριο δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, παντού, στη γειτονιά, στη δουλειά. Απλώνουμε το χέρι σε κάθε εργαζόμενο, συνάδελφο και γείτονα. Δουλεύουμε δραστήρια για να νεκρώσει και η νέα Ιωνία στην απεργία στις 9 Νοέμβρη. Έχουμε το δίκιο. Προχωράμε δυναμικά και αισιόδοξα.